Σήμερα η συγκέντρωση είναι μεγαλειώδης. Και είναι μεγαλειώδης γιατί πέρσι τέτοια εποχή δώσαμε έναν όρκο πως δεν θα ξεχάσουμε τους ανθρώπους που δολοφονήθηκαν στα Τέμπη. Πως δεν θα επιτρέψουμε να κρυφτούν οι ένοχοι και οι αιτίες. Πως θα γίνουμε η φωνή των νεκρών μας, των νεκρών της τάξης μας. Συνάδελφοι και συναδέλφισες, σήμερα ένα χρόνο μετά πάνω από 260 εργατικά σωματεία, 19 ομοσπονδίες και 35 εργατικά κέντρα τηρούμε τον όρκο που δώσαμε με μια σπουδαία, με μια μεγάλη απεργιακή συγκέντρωση με νεκρωμένους δεκάδες χώρους δουλειάς. Θα πάρουμε εκδίκηση για αυτούς που δεν έστειλαν μήνυμα ποτέ ότι έφτασαν. Δεν θα ησυχάσουμε μέχρι να αποδοθούν οι ευθύνες σε όσους με τις πολιτικές τους δολοφόνησαν 57 συνανθρώπους μας. Κι ας έκλεισε άρον-άρον η Εξεταστική Επιτροπή από την κυβέρνηση της Νέας Δημοκρατίας. Εμείς καταφέραμε πέρσι με τις κινητοποιήσεις, τις απεργίες, να μην χρεωθεί το έγκλημα σε ένα απλό ανθρώπινο λάθος. Σε αυτό το δρόμο συνεχίζουμε το δρόμο του αγώνα. Να μην πάμε κι όπου βγει, αλλά να κάνουμε βήματα μπροστά για να ζούμε με βάση τις δυνατότητες του 21ου αιώνα, ασφαλείς και ευτυχισμένοι. Δεν δεχόμαστε οι ζωές μας να παίζονται στη ρολέτα των κερδών. Το σύνθημα που φώναζαν στους δρόμους τα εκατομμύρια λαού πριν ένα χρόνο, τα κέρδη τους ή οι ζωές μας, είναι ακόμα πιο επίκαιρο. Το μαρτυρούν οι 178 δολοφονημένοι συνάδελφοί μας στους χώρους δουλειάς το 2023. Ένας κάθε δύο μέρες, συνάδελφοι, γιατί τα μέτρα ασφαλείας κοστίζουνε. Το μαρτυρούν οι νεκροί από τις πυρκαγιές και από τις πλημμύρες. Οι τεράστιες καταστροφές που έχουν υποστεί η Εύβοια και η Θεσσαλία. Περιοχές αθωράκιστες, γιατί τα μέτρα πρόληψης και προστασίας τους κοστίζουνε. Το μαρτυρούν και τα νοσοκομεία της χώρας μας, που δουλεύουν οριακά και μόνο χάρη στην αυτοθυσία του λειψού προσωπικού. Η κοινική άλλωστε δήλωση του Υπουργού Υγείας Γεωργιάδη ότι η υγεία του λαού είναι ένα ρίσκο, επιβεβαιώνει ότι αυτό το σύστημα της βαρβαρότητας δεν εγγυάται να προστατεύσει ούτε το πιο στοιχειώδες την ανθρώπινη ζωή. Συνάδελφοι, η σημερινή απεργία είναι μέρα αγώνα για τους εργαζόμενους της πόλης μας, της Θεσσαλονίκης. Οι προσπάθειες της εργοδοσίας προϊσταμένων και διάφορων προθήμων να τρομοκρατήσουνε, να πείσουν πως δεν υπάρχει απεργία, έπεσε στο κενό. Γιατί σήμερα απεργούν κόντρα στην τρομοκρατία εργαζόμενοι και από το εμπόριο και από την πληροφορική και από τις τηλεπικοινωνίες. Ενάντια σε αυτούς που τα κέρδη τους δεν υπολογίζουν ούτε δικαιώματα ούτε ζωές. Αυτός είναι ο μεγάλος εχθρός λοιπόν. Είναι η δίψα των λίγων για όλο μεγαλύτερα κέρδη που βγαίνουμε τη δουλειά μας και με το αίμα μας. Σήμερα λέμε λοιπόν φτάνει πια. Οι εργαζόμενοι, ο λαός, παίρνουμε την κατάσταση στα χέρια μας. Γιατί χρειάζεται να ανασάνουμε από την ακρίβεια για να υπερασπιστούμε το εισόδημά μας, για να αυξηθούν οι μισθοί μας, για να φανερώσουμε τη τεράστια ευθύνη αυτής της κυβέρνησης και όλων των κομμάτων όπως του ΣΥΡΙΖΑ και του ΠΑΣΟΚ. Τα όποια μέτρα πάρθηκαν για φάρμακο έγινε το φαρμάκι τελικά που χειροτερεύει τη ζωή μας. Γιατί η ακρίβεια είναι αποτέλεσμα και των χαμηλών μισθών μας προς όφελος των κερδών των ομίλων. Γιατί είναι αποτέλεσμα της πολιτικής της Ευρωπαϊκής Ένωσης για πράσινη μετάβαση. Γιατί είναι αποτέλεσμα των απελευθερωμένων ωραρίων. Οι όμιλοι αυξάνουν όποτε και όσο θέλουν τις τιμές με βασικό κριτήριο τη μεγιστοποίηση των κερδών τους. Στην καπιταλιστική κρίση μας έλεγαν δεν μπορούν να ζήσουν οι άνεργοι. Στην καπιταλιστική ανάπτυξη σήμερα ομολογούν δεν μπορούν να ζήσουν και αυτοί που δουλεύουν. Άλλωστε, πάνω από τους μισούς εργαζόμενους έχουν μηνιαίο μισθό κάτω από 800 ευρώ. Την ίδια στιγμή οι 500 μεγαλύτερες επιχειρήσεις εδώ στην Ελλάδα τσέπωσαν 25 δισεκατομμύρια κέρδη. Αυτή είναι η ανάπτυξή τους. Συναδέλφες και συνάδελφοι, η μόνη ανάσα για την ακρίβεια
είναι οι συλλογικές συμβάσεις εργασίας σε κάθε κλάδο και σε κάθε χώρο δουλειάς. Είναι οι αυξήσεις ουσιαστικές και όχι πενταροδεκάρες που ανακοινώνουν. Είναι η σταθερή και μόνιμη δουλειά για όλους. Κάτω από αυτά τα αιτήματα σήμερα η Θεσσαλονίκη βουλιάζει από απεργούς. Απεργούς από τα μεγάλα εργοστάσια, από τα εργοτάξια, από τα σούπερ μάρκετ και τα εμπορικά κέντρα, από τα γραφεία και από τα τηλεφωνικά κέντρα. Η σημερινή επιτυχία της απεργίας αποδεικνύει πως μόνο οι αγώνες έχουν αποτέλεσμα. Πως μόνο όταν οι μικρές και οι μεγάλες μάχες ενωθούν σε ένα μεγάλο ποτάμι διεκδίκησης μπορούμε να έχουμε νίκες. Όπως τον εργαζόμενο στα ΚΤΕΛ Θεσσαλονίκης που πέτυχαν αυξήσεις να πάρουν πίσω παράδειγμα όροι της σύμβασής του. Όπως τη τηλεπερφόρμανς με ιστορικές απεργίες με πάνω από 3.000 απεργούς. Σε εργοστάσια στο Μέταλλο, στη Δέλτα, στους οικοδόμους που υπογράφηκαν συλλογικές συμβάσεις εργασίας με αυξήσεις. Όπως σε δεκάδες χώρους δουλειάς, όπου ξεπετάγονται δεκάδες σωματεία. Όλοι αυτοί ενώνουμε τη φωνή μας με τους αγωνιστές αγρότες που εδώ και εβδομάδες δίνουν αγώνα επιβίωσης. Με τους φοιτητές και τους καθηγητές σε όλη τη χώρα που μπαίνουν μπροστά στη μάχη για να μην γίνει αδικία αυτός ο νόμος. Με τους εργαζόμενους στην υγεία που αντιπαλεύουν τα νέα παράδεκτα μέτρα των απεσματινών ιατρίων και του νέου βάρβαρου τιμολογίου στα χειρουργεία. Αυτούς τους αγώνες τρέμουνε συνάδελφοι. Γι' αυτό και αξιοποιούν κάθε μορφή καταστολής για να θωρακίσουν το κράτος και τα κέρδη τους. Τέτοιες είναι και οι αλλαγές του ποινικού κώδικα. Οι μόνες ποινές που αυξάνονται είναι τελικά αυτές που στρέφονται κατά του λαϊκού κινήματος, όπως η διατάρξη οικιακής ειρήνης ή των συγκοινωνιών. Δηλαδή, οι κατηγορίες που αξιοποιούνται σε βάρος των αγωνιζόμενων εργαζόμενων και των λαϊκών στρωμάτων. Από τη μία, η κυβέρνηση φέρνει νόμο για τα ιδιωτικά πανεπιστήμια. Πέφτουν τα βάνια όμως από την άλλη σε σχολικές αίθουσες. Τα νοσοκομεία μας καταραίουν. Με πιο πρόσφατα παράδειγμα, τη συναντέλφισσα αναισθησιολόγος του Παπα-Νικολάου που έπαθε εγκεφαλικό από την εξάτμιση. Από την άλλη, επιλέγουν να δίνουν 7 δις το χρόνο σε νατοϊκούς εξοπλισμούς και πολεμικές αποστολές. Και από τη Θεσσαλονίκη, των μεγάλων αντιπολεμικών διαδηλώσεων στον πόλεμο της Ιουγκοσλαβίας που ξεκίνησε τέτοιες μέρες πριν 25 χρόνια, το βροντοφωνάζουμε. Να γυρίσει τώρα πίσω η φρεγάτα Ήδρα που στέλνεται στην Ερυθρά. Ούτε ένα στρατιωτικός, ούτε μια σφαίρα έξω από τα σύνορα της πατρίδας μας. Δεν θα δεχτούμε να μπαίνει η χώρα μας στο στόμα του λύκου, τα παιδιά μας να γίνουν κρέας στα κανόνια των λύκων για τα συμφέροντα των εφοπλιστών. Να κλείσουν όλες οι βάσεις του θανάτου που αξιοποιούνται στο αιματοκύλισμα των λαών. Δυναμώνουμε την αλληλεγγύη μας στο λαό της Παλαιστίνης. Να σταματήσει εδώ και τώρα η σφαγή. Να ιδρυθεί ανεξάρτητο Παλαιστινιακό κράτος στα σύνορα του 67. Συνάδελφοι και συναδέλφισσες, σήμερα καταφέραμε να απεργήσει η Θεσσαλονίκη παρά την προσπάθεια που έκανε η ΓΕΣΕΕ να μην κουνηθεί φύλο και μιλάει για απεργία για κοντά το Πάσχα. Παρά την προσπάθεια εδώ του Εργατικού Κέντρου Θεσσαλονίκης που αναγκάστηκε να προκηρύξει έστω και στο παραένα μόλις προχθές στάση εργασίας. Είναι ντροπή που στην πόλη των νεκρών από τα Τέμπη η ηγεσία του Εργατικού Κέντρου αρνήθηκε να πάρει απόφαση για απεργία. Πραγματικά ντροπή. Ουσιαστικά και αυτοί θέλουν να συγκαλυφθούν οι ευθύνες για το έγκλημα. Στόχο είχαν να δώσουν χώρο στην κυβέρνηση να περάσει τα αντιλαϊκά της νομοσχέδια μέχρι τις ευρωεκλογές. Να νομοθετήσει για το κατώτερο μισθό χωρίς καμία αντίδραση. Στόχο είχαν να μην γίνει καμία κινητοποίηση για το έγκλημα στα Τέμπη, αφού τα κόμματά τους έχουν λυρωμένη φυσικά τη φωλιά τους. Λοιπόν, δεν τους πέρασε και σήμερα το διαπιστώνετε δίπλα σας. Τα αιτήματα της ηγεσίας της ΓΕΣΕΕ να διασφαλιστούν τα κέρδη των επιχειρήσεων να παρουσιάζουν σαν φιλολογική ακόμα και την Ευρωπαϊκή Ένωση, την Ευρωπαϊκή Ένωση ψών, αυτών που ρήμαξαν το δικαίωμα στη σταθερή και μόνιμη εργασία, που σπαράλιασαν τον εργάσιμο χρόνο μέσω της διευθέτησής τους, που επιτρέπουν τα 13 ώρα σε δύο διαφορετικούς εργοδότες, που κατοχύρωσαν
την κατάργηση των συλλογικών συμβάσεων εργασίας. Αυτή είναι η Ευρωπαϊκή Ένωση και οι νόμοι της που υλοποιούν όσοι κυβέρνησαν και κυβερνούν τη χώρα. Λοιπόν, συνάδελφοι, τα πράγματα είναι απλά. Οι ζωές μας έχουν αξία και δεν θα περιμένουμε τη Δευτέρα παρουσία της ανάπτυξης των λίγων που δίδεν θα κερδίσουμε όλοι μας. Εδώ και τώρα πρέπει να συνενωθούν όλες οι φλόγες αντίστασης και να φωτίσουν τον δρόμο του λαού για ένα καλύτερο αύριο, για ένα καλύτερο τώρα. Να καταργηθούν οι αντεργατικοί νόμοι της Νέας Δημοκρατίας, του ΠΑΣΟΚ και του ΣΥΡΙΖΑ. Να επανέλθουν οι συλλογικές συμβάσεις στα συνδικάτα μας. Παλεύουμε για αυξήσεις σε όλους τους μισθούς, για κατώτερο μισθό 900 ευρώ. Απαιτούμε άμεσα μέτρα ενάντια στην ακρίβεια. Κλιμακώνουμε με απεργιακές κινητοποιήσεις και άλλες μορφές πάλης στους κλάδους και στους χώρους δουλειάς. Προετοιμάζουμε τις επόμενες πανελλαδικές απεργίες, τόσο 17 Απρίλη, όσο και την Πρωτομαγιά, που η κυβέρνηση έτρεξε να τη μετακινήσει φυσικά ως αργία. Δυναμώνουμε τα σωματεία μας με νέες εγγραφές, με νέο κόσμο στη μάχη, όπως τις αρχαιρεσίες στο Σωματείο της Ένωσης των Υπαλλήλων που ξεκινάνε από αύριο. Αποτούμε από την κυβέρνηση την άμεση επιβλοκή της χώρας από τους υπερρεαλιστικούς σχεδιασμούς. Καμία φρεγάτα, καμία μονάδα έξω από τα σύνορα της χώρας μας. Όχι στις δαπάνες του πολέμου, δώστε λεφτά για υγεία και παιδεία. Απαιτούμε από την κυβέρνηση να αποσύρει το νομοσχέδιο έκτρωμα για την τριτοβάθμια εκπαίδευση. Στηρίζουμε με όλους τους τρόπους τις κινητοποιήσεις των φοιτητών, το πανελλαδικό του συλλαλητήριο στην Αθήνα. Στηρίζουμε τον αγώνα των αγροτών. Απαιτούμε από την κυβέρνηση να ικανοποιήσει τα δίκαια αιτήματά του. Απαιτούμε εδώ και τώρα ασφαλείς μεταφορές και συγκοινωνίες για τον λαό. Να παρθούν όλα τα μέτρα που ζητούν οι εργαζόμενοι εδώ στον ΟΣΕ. Μέτρα για το χάλι που επικρατεί εδώ στις κοινωνίες στη Θεσσαλονίκη. Στις απεργίες και στις διασυλλόγες των εργαζόμενων, στα μεγάλα συλλαλητήρια των φοιτητών και των αγροτών, στα μπλόκα και τις καταλήψεις, καταραίει το κυβερνητικό αφήγημα της ανάπτυξης και της σταθερότητας. Δυναμώνουν οι διεκδικήσεις για ζωή με δικαιώματα, για ζωή με μόρφωση, για δουλειά με βάση δυνατότητες της εποχής μας, συνάδελφοι, το 2024. Σε μια εποχή που η ανάπτυξη της επιστήμης και της τεχνολογίας γεννούν τεράστιες δυνατότητες λαϊκής ευημερίας. Δεν μπορούμε να επιτρέψουμε τα άλματα της εργασίας και τη ζωή μας να γίνονται προς τα πίσω. Στο βωμό των κερδών πίνουν νερό τα κόμματα του κεφαλαίου. Όλοι αυτοί που ψάχνουν να κάνουν δημιουργική και υπεύθυνη, λένε, αντιπολίτευση και έχουν ψηφίσει πάνω από τα μισά νομοσχέδια της Νέας Δημοκρατίας. Τρέμουν τους αγώνες που βάζουν μπροστά τις ανάγκες των εργαζόμενων, που πάνε κόντρα στα κέρδη και την εκμετάλλευση, που αμφισβητούν αυτή την πολιτική του κέρδους, των πολέμων, της φτώχειας και της προσφυγιάς. Οι αγώνες από τη χώρα μας, αλλά και από όλη την Ευρώπη, γεμίζουν αισιοδοξία. Σε αυτούς λοιπόν τους αγώνες μπορούν και πρέπει να συναντηθούν οι εργαζόμενοι μαζί με τα λαϊκά στρώματα της πόλης και του χωριού, με τους φοιτητές και τους μαθητές, ενάντια στους κοινούς εχθρούς, τους επιχειρηματικούς ομίλους και τις κυβερνήσεις τους. Γι' αυτό, συναγωνιστές, σε αυτό το δρόμο συνεχίζουμε. Ούτε λεπτό για χάσιμο. Τώρα, με ακόμα μεγαλύτερη ορμή, μπαίνουμε μπροστά. Πολλά περνάνε από τη δική μας δράση. Δίνουμε νέο ραντεβού το απόγευμα, 7 η ώρα, στον ΟΣΕ μπροστά. Θα νικήσουμε, συναγωνιστές. Καλή δύναμη. Πάντα μπροστά και προχωράμε δυναμικά και με παλμό.